Ακούστε να δείτε. Διότι λοιπόν, είσαστε υπέρ του Εθνικού Συμβαίνοντος, αλλά τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα. Έχει τοποθετηθεί με non-paper. Θεοδωρίδη. Νομίζω ότι όταν κάνουμε πολιτική μέσω από το Facebook και βγαίνει και καταγγέλει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, έκουμε ότι ήταν προσωπικές απόψεις του κυρίου Θεοδωρίδη. Έχετε πολλές διαφορετικές προσωπικές απόψεις, οι οποίες λοιπόν, είναι. Να σας πω λίγο κάτι. Πόσες προσωπικές διαφορετικές απόψεις. Μέχρι πρότινος υπήρχε ανοιχτό θέμα ευρώ ή δραχμή, κυρία Μανατίδου. Μέχρι πρότινος. Μέχρι προεκλογικά. Με συγχωρείτε, δεν υπάρχει κανένα. Δεν είναι φετίχη που έχει κρυφτεί προ το διαδίκτυο. Μα αυτό είναι. Δεν κατάλαβα. Αυτό είναι προεκλογική μα δέσμευση και βεβαίω έχει ξαναμπεί στην τοποθέτηση. Πείτε το. Τι λέτε καλά. Ότι το ευρώ δεν είναι φετίχ, ξαναπείτε το. Ότι συνεχίζει. Εννοείται δεν είναι φετίχ. Εδώ μιλάμε για μια κοινωνία που διαλύεται και βεβαίω θα πούμε ότι το ευρώ κυρία δεν Μανατίδου, είναι φετίχ. Και αφήστε τα αυτά. Κυρία Μανατίδου, με συγχωρείτε. Λοιπόν, με συγχωρείτε, κυρία Μανατίδου, μισό λεπτάκι λίγο. Γιατί ανοίγεται θέμα. Τι θα πει δεν είναι φετίχ το ευρώ. Το ευρώ είναι αυτό, κυρία Τσαπανίδου, το οποίο είτε το έχουμε είτε δεν το έχουμε, θα είναι η πολιτική μας από τη στιγμή που διαλύεται η κοινωνική βάση της χώρας. Άρα, αυτό για να είπε μην ο πρόεδρος, ο Αλέξης ο Τσίπρας. Θα μπορούσα να πάω στην τραχμή επομένως. Σας παρακαλώ, κύριε Γκραντόπουλε, καταλαβαίνετε ότι για μας... Δεν το καταλαβαίνω, γι' αυτό ξέρω. Κύριε Γκραντόπουλε, είμαστε ξεκάθαροι και με τις αποφάσεις της πανελλαδικής μας συνδιάσκεψης και της Κεντρικής Επιτροπής και το προεκλογικό. Δεν έχουμε πει τίποτα διαφορετικό. Τίποτα μα τίποτα και μην προσπαθείτε να βάλετε στο στόμα του ΣΥΡΙΖΑ διαφορετικές απόψεις οι οποίες σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μεταφράστε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας το είπα. Μεταφράστε μου λίγο, ακόμη πιο απλά, εξηγήστε μας τι σημαίνει το ευρώ δεν είναι φετίχ. Δεν είναι φετίχ. Δηλαδή... Διότι αν αύριο σε βγάλουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, με τους δικούς τους όρους, πέστε μου λίγο, εμείς τι θα λέμε, για πέστε μου κυρία Τσαπανίδου. Πώς θα μας βγάλουν, κανείς κυρία δεν να Γιαννακοπούλου, από την Ευρωπαϊκή δεν Ένωση. Δεν είμαι Γιαννακοπούλου, είμαι Μανατίδου. Με συγχωρείτε, κυρία Μανατίδου. Πώς θα μας βγάλουν. Ακούστε να δείτε. Κύριε Γεροντόπουλε, το γνωρίζετε πολύ καλά ότι έπαιζε πολύ το σενάριο με την κυρία Μέρκελ πριν από κάτι μήνες, ακόμη και για την έξοδο ή για ένα ευρώ δύο ταχυτήτων. Να μην λέμε τώρα, μην προσπαθούμε να βρούμε, να αρπάξουμε, γιατί τώρα, χθες ήταν ο κύριος Θεοδωρίδης. Εδώ πέρα που είμαστε. Σήμερα πρέπει να παίξει η κυρία Μανατίδου, αύριο θα παίξει κάποιος άλλος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ή στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι πολυφωνία. Η δημοκρατία λέει ότι καταθέτονται και συντίθεται οι απόψεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Μανατίδου, με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.